Σου. Πώς είστε? Μια χαρά. Όλα καλά. Ένα πράγμα μόνο εμένα δεν μου αρέσει σε ό,τι αφορά εσένα και το σύντροφό σου. Σαν Γρηγόρης όμως μιλάω, πες. Καθόλου. Το ότι κάποια στιγμή είδα τόσες υπερβολικές φωτογραφίες να ανεβάζετε από την προσωπική σας ζωή στο διαδίκτυο. Το λάθος ξέρεις ποιο είναι. Επειδή εσύ, ας πούμε, είσαι στο χώρο της τηλεόρασης. Ναι. Εγώ είμαι στο χώρο του τραγουδιού. Του τραγουδιού. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν θεωρούν ότι αυτό το κάνουμε επειδή έχουμε ανάγκη να δείξουμε κάτι. Δεν το πιστεύω το κάνεις γι' αυτό. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ τα τελευταία χρόνια και δόξα τω Θεώ που είμαι έτσι, που έχω γίνει έτσι σαν άνθρωπος, θέλω να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται και να κάνω αυτό που... Που σ' αρέσει. Ναι, τη δεδομένη στιγμή με κάνει να νιώθω καλά. Λοιπόν, αν λοιπόν εγώ ανεβάσω μία φωτογραφία με τον σύντροφό μου, ναι. Θα το κάνω γιατί το θέλω. Ούτε για να δείξω κάτι, ούτε για να το εκμεταλλευτώ όλο αυτό. Δεν είπα εγώ ότι το έκανες καθόλου από εκμετάλλευση. Θέλω να πω ότι αυτό έμενε την προσωπική μου ζωή, στιγμή, εκείνη τη στιγμή, δεν θέλω να τη μοιραστώ με άλλους. Εγώ θέλω. Γι' αυτό σου λέω ότι εμένα τους λέω ότι... Επίσης με έχουν ερωτήσει και γιατί ανεβάζω φωτογραφίες με τα παιδιά μου, μα είναι το καμάρι μου. Καλά, δεν πήγαινε ποτέ στη δικασία. Δεν σε κρίνω γι' αυτό. Σου εξηγώ τι κάνω εγώ. Εγώ έκανα αυτό. Ναι. Έτσι. Έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια ότι εκθέτω πάρα πολύ την προσωπική μου ζωή. Το μόνο που έχω κάνει είναι, ας πούμε, να είμαι ανοιχτή σαν άνθρωπος και να δείξω από κάποια στιγμή και μετά, εφόσον έγινε γνωστή, τη σχέση μου, τα παιδιά μου κτλ. Θέλω να δω. Είναι σημαντικό αυτό. Στο εξωτερικό, ας πούμε, ναι. Όλοι οι σταρ κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Βγάζουν τα παιδιά τους φωτογραφίες. Στο εξωτερικό, Γρηγόρη μου, όλοι οι στάρ είναι, νιώθουν ελεύθεροι. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Παρουσιάζουν αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Εμένα δεν μ' αρέσει να δείχνω την εικόνα μου επάνω στη σκηνή που θα είμαι μισή ώρα, μία ώρα. Δεν είμαι αυτή. Αυτή είναι η δουλειά μου. Mm. Η αγγελική όμως σαν αγγελική είναι και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος το εκτιμάει αυτό. Δηλαδή δεν δείχνω μόνο μία πλευρά μου, δείχνω αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Που σημαίνει, είμαι τραγουδίστρια, είμαι μαμά, είμαι με έναν άνθρωπο και δείχνω όλο τον εαυτό μου. Εγώ αυτό έτσι το δίνω. Έτσι το νιώθεις και έτσι το κάνεις. Εγώ όλο αυτό το δίνω πολύ ειλικρινά στον κόσμο και νιώθω ότι με αγαπάει γι' αυτό. Ίσως στην πραγματικότητα μοιράζεσαι κάποιες στιγμές με αυτούς που αγαπάς, ενώ τους φάνους σου και αυτούς που θέλουν να μάθουν για σένα. Το βλέπεις και λίγο έτσι. Μοιράζομαι. Μπορείς να το πεις και έτσι, αλλά στην ουσία. Και πάντα έτσι νιώθω ότι κάνω αυτό που θέλω. Δεν μ' αρέσει να καταπιέζομαι. Και πάρα πολύ καλά κάνεις. Θέλω όμως να ολοκληρώσω κάτι. Έχω κατηγορηθεί ότι έχω βγάλει πάρα πολύ την προσωπική μου ζωή. Εγώ κάνω αυτό. Μόνο. Έτσι mm-hmm. μπορεί να δείχνω, ας πούμε, την οικογένειά μου στον κόσμο. Οτιδήποτε άλλο έχει βγει, δεν ήταν... Βγήκε από άλλους και όχι από μένα. Τι είναι, σαν τι, ας πούμε. Γενικά μία. Το να είσαι αληθινός είναι το πιο ωραίο πράγμα. Καταρχάς σημαίνει ότι νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι, οι δικοί σου, οι δικοί μου, που είναι κοντά μας, μας αγαπάνε για αυτό που είμαστε. Ο κόσμος που δεν μας ξέρει και στη δική σου τη δουλειά και στη δική μου, δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνουνε, όπως επίσης καταλαβαίνουν και όταν προσποιείσαι. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να προσποιούμαι. Χαίρομαι γι' αυτό. Αυτοί που με αγαπάνε, με αγαπάνε. Και...